Η μακρόχρονη ιστορία της περιφερειακής τηλεόρασης, ο ρόλος της και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει τέθηκαν επιτάπητο στην ημερίδα που διοργάνωσαν η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία με τη συμμετοχή άνω των 30 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, εκπροσώπων κομμάτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης της Ντίτζια και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη συζητάμε το ζήτημα μέχρι να έρθει η ώρα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα περιφερειακά μέσα να πληρώνουν μειωμένο ειδικό φόρο τηλεόρασης όπως πληρώνουν πλέον τα εθνικά, προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα μη ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου εδώ στην καρδιά της Ελλάδος, στην έδρα της περιφέρειάς μας, στη Λαμία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα όλοι εδώ. Ως προς τη διαδικασία της επικείμενης αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, η ΕΤΕΠ πρότεινε αντίπλιο δοτικού διαγωνισμού να εφαρμοστεί συνδυαστικό σύστημα αξιολόγησης, ζητώντας προηγουμένως την επίλυση σοβαρών θεμάτων, όπως ο νέος χάρτης συχνοτήτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ποιότητα εκπομπής. Θα έρχομαι σε ένα θέμα κύριο, το κυρίαρχο για μας, που είναι οι άδειες. Πρόκειται ασφαλώς για το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την περιφερειακή τηλεόραση, καθώς συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη και επιβίωσή μας. Το ίδιο όμως λέμε εδώ και 30 χρόνια. Σήμερα υπάρχει ένας νόμος, ο πρόσφατος για τις άδειες. Πάντα υπήρχε νόμος για τις άδειες. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Δεν έχει λάβει υπόψη η πολιτική ηγεσία την ποιότητα των εκπομπών μας. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε στη μισή απόδοση ποιότητας από τα εθνικά κανάλια. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία? Η απάντηση είναι έλαντε. Είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου, το οποίο δεν θα διεκδικήσω ότι δεν έχω την απάντηση, όπως δεν την έχει και κανείς άλλος. Τυπικός και ουσιαστικός αρμόδιο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και δεν έχουμε αντίρρηση ούτε με την καταβολή ενός εύλογου τιμήματος για την παροχή της άδειας. Ακόμα και γι' αυτό συμφωνούμε, να δώσουμε και κάποια χρήματα έναντι της άδειας. Η αδειοδότηση λοιπόν των περιφερειακών καναλιών δεν πρέπει να γίνεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Δηλαδή υπάρχουν κριτήρια και αυτός είναι ο σωστός τρόπος και για τα περιφερειακά κανάλια, κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Η διοκτησία των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι διαφανής και να παρακολουθείται στενά από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, ώστε να διασφαλίζεται η πολυφωνία και αντικειμενικότητα. Αν δεχτούμε το ότι θα πρέπει η ποιότητα του σήματος να ανέβει στους περιφερειακούς σταθμούς, και εδώ συμφωνώ απολύτως ότι η ποιότητα του σήματος δεν είναι τέτοια ανταγωνιστική της ποιότητας του σήματος των σταθμών εθνικής εμβέλειας. Ξαφνικά από τους 92, αν θυμάμαι, σταθμούς περιφερειακούς που λειτουργούν τώρα, εμείς θα πρέπει να αδειοδοτήσουμε γύρω στους 50. Να κάνουμε ιδανικό το τοπίο, ξεχάστε το. Εγώ είμαι απελπισμένος. Τουλάχιστον κάποιες από τις στρεβλώσεις που έχει να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διορθώσουμε. Στην ημερίδα τέθηκαν και άλλα σοβαρά προβλήματα της περιφερειακής τηλεόρασης. Τώρα πριν τις εκλογές, θα το δείτε, θα εμφανίζονται πάλι κανάλια. Αυτά που έχουν κλείσει, γιατί έχουν βρεθεί κάποιοι λεβέντες, πληρώνουν τα χρήματα, παίρνουν το κανάλι και το κάνουν είτε πολιτικό, είτε πουλάνε κατσαρόλες. Ο έλεγχος που έχουμε υποστεί είναι ασφιχτικός σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το λέω σε τρίτο χρόνο, ότι τελευταία και στην περιφέρεια έχουν εμφανιστεί κάποιες υπεράκτητες εταιρείες. Τρία πράγματα. Πρώτον, κέντρα εκπομπής, αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αυτά που είναι σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν παρά μόνο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι οι συχνότητες για τις οποίες έχουμε τους περιορισμούς και ευτυχώς είμαστε καλά. Γιατί εμείς είμαστε οι τοπικές ΕΡΤ. Δεν είμαστε τα τοπικά αντένα, μέγα και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε οι τοπικοί ΕΡΤ που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και στα Άγραφα και στην Κάριστο και στη Σκύρο, μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν, για να πούμε και την καλή είδηση και ό,τι συμβαίνει σε εκείνο τον τόπο. Οι δημοσιογράφοι όμως πρέπει να ξέρετε, το έχω πει και παλαιότερα, ορίζονται από εμάς.
Το κάνω σε προσωπικό. Εγώ ορίζω τον δημοσιογράφο, αρκεί να τον προσλάβω. Το άρθρο 14 του Συντάγματος, παράγραφος νομίζω 8, λέει και ένα άλλο σημείο που κανείς πολιτικός ποτέ δεν το είδε. Λέει ότι νόμος του κράτους καθορίζει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του δημοσιογράφου. Το κράτος τον ορίζει το δημοσιογράφο. Πώς ορίζει το μηχανικό, το γιατρό κτλ. Θέλει κάποια προσόντα, να μιλάει ελληνικά, να μην έχει ποινικό μητρό. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ γιατί τα συνδικάτα δεν άφησαν να πάει το πράγμα εκεί. Συγκίνηση προκάλεσε η απονομή τιμητικής πλακέτας εκ μέρους της ΕΕΤΕΠ σε εκλειπώντες πρωτοπόρους του κλάδου, όπως η Βίκη Παπαφιλίππου, ο Γιώργιος Μπόκας, ο Άγγελος Αντωνίου και ο Βασίλειος Χειμωνίδης. 30 χρόνια είμαστε μαζί και αγωνιζόμαστε με αυτούς. Και στο μυαλό γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Πέρασαν 30 χρόνια στη μάχη αυτή και ήμασταν στο ίδιο ακριβώς σημείο.